Λοιπόν, καταρχήν αυτό είναι ένας διάλογος με φίλους στο Facebook. Συνέχεια μάλλον ως διαλόγου με φίλους στο Facebook, οι οποίοι αντιδρούσαν με διάφορους τρόπους στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Στο οποίο Facebook, όπως σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρετε ότι ήθιστε να μιλάμε με τους φίλους μας με έναν τρόπο πολύ πιο ελεύθερο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με όταν κάνουμε επίσημες δηλώσεις ή μιλάμε σε συνέδρια ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό έχει το παραλείψει βέβαια, όπως δεν είναι και εύκολο να το κάνετε από άποψη τηλεοπτικού χρόνου, πάρα πολλά από τα οποία λέω, που εξηγώ γιατί εγώ είμαι αντίθετος με τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν είμαι φιλετιστής, γιατί δεν δέχομαι την βία του πεζοδρομίου που την πληρώνει ο απλός κόσμος, γιατί δεν δέχομαι κανένα που καθιστά την αστυνομία, εξηγώ γιατί ο κορμός του πατριωτικού κόσμου είναι στη Νέα Δημοκρατία. Εξηγώ γιατί ο Αντώνης Σαμαράς είναι ό,τι καλύτερο έχει το πολιτικό προσωπικό της χώρας αυτή τη στιγμή. Και φυσικά αυτά που λέω στην αρχή, κατά την δεν αναφέρομαι ποτέ σε σφαίρες πραγματικές, αναφέρομαι σε σφαίρες, λέω, σε εισαγωγικά και αναφέρομαι βεβαίως στην μαχητική, στην πολιτική, πολεμική, αν θέλετε, στα σκληρά επιχειρήματα που μπορούμε να ανταλλάσσουμε στα πλαίσια της πολιτικής σύγκρουσης. Κύριε Καϊδίδη, λοιπόν, που χρησιμοποιήσατε. Αυτό λοιπόν, επιτρέψτε μου κύριε Χατζή, μόνο αυτό κύριε Χατζή. Επομένως λοιπόν τώρα υπάρχει το δικαίωμα στην ανοησία. Να πω τώρα να εξηγήσω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ τι σημαίνουν τα εισαγωγικά. Δεν το κάνουν από ανοησία βέβαια, το κάνουν σκοπίμως, προσπαθούν να διαστρεβλώσουν και τους ενοχλεί πάρα πολύ το ότι εγώ απευθύνομαι, γιατί αυτούς εννοώ όταν λέω ότι εγώ δεν βρίζω πατριώτες και εθνικιστές, αναφέρομαι στους καθημερινούς ανθρώπους στην βάση του ΣΥΡΙΖΑ, της Χρυσής Αυγής, που όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι άνθρωποι που δεν είναι ούτε ναζιστές, ούτε φασίστες, ούτε ρατσιστές. Εγώ θέλω να. Επιτρέπεις, Νίκο, ναι, να κάνω ένα ερώτημα. Εντάξει, αυτό με τις σφαίρες είναι νομίζω κατανοητό. Φυσικά δεν φαντάζομαι ότι θα μπορούσατε να εννοήσετε κάτι άλλο. Αλλά αυτό όμως, αυτές οι δύο φράσεις που ούτε ο Νίκος Ευαγγελάδος διάβασε και τις είχαμε και με κάποια σημαδάκια εκεί που χρησιμοποιήσατε τόσο για το ΣΥΡΙΖΑ όσο γενικά. Κύριε Χατζή, με συγχωρείτε, καταλαβαίνω. Το ερώτημά μου θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Είναι φράσεις, ναι, ναι, κύριε Κραϊνδιώτη, που σας εκφράζουν πραγματικά σαν ένα πολιτικό πρόσωπο, σαν έναν άνθρωπο που, κοιτάξτε, που πραγματικά είναι μια φιλία με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, νιώθετε υπερήφανος για αυτή τη φρασιολογία? Ακούστε, έχω δεχτεί, καταρχήν σας είπα, όταν μιλάς με τους φίλους σου, γιατί μόνο με φίλους μιλάς στο Facebook, έτσι, εκφράζεσαι πολύ πιο ελεύθερα. Είναι άγραφος νόμος. Αν εγώ ασχολιόμουν, για παράδειγμα, να κάνω μηνύσεις για εξύβριση, απειλή, για όλα αυτά που μου γράφουν διάφοροι του ΣΥΡΙΖΑ, παρατρεχάμενοι, με ψευδόνυμα, επωνύμως ή δεν ξέρω εγώ τι, θα έπρεπε να καταλήψω τους πελάτες μου, το γραφείο μου και την οικογένειά μου και να μην ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Και είναι απάντηση ακριβώς σε έναν οριμαγδό υβριστικών και χυδαίων επιθέσεων, οι οποίες έχουν προηγηθεί από διαφόρους. Και με αυτόν τον τρόπο είναι διάφορο, απαντώ, μπορώ να σου πω και απαντώ, φέρεστε, και πολύ. Κύριε Κραμιδιώτη, επειδή είστε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική Επιτροπή λέγεται, κύριε Καλαγιώργου. Πολιτική Επιτροπή, όπως θέλετε, πέστε τι. Είχατε πια κάποια ενόχληση για αυτό το κείμενο το οποίο γράψατε από τα στελέχη του κόμματός σας? Γιατί όταν ξεκινάτε, εγώ δεν βρίζω πατριώτες, δεν βρίζω εθνικιστές. Και από κάτω βρίζετε το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον βρίζετε, για να μην τα ξαναλέμε, γιατί στο τέλος δεν. Σας εξηγώ, κυρία μου, τους συγκεκριμένους, οι οποίοι έχουν μια συνεχή υβριστική και προπαγανδιστική συμπεριφορά με χυδαίο τρόπο, όχι μόνο απέναντι σε μένα, απέναντι στο κόμμα μας, απέναντι στον κόσμο μας, στα στελέχη του και στους βουλευτές του. Τι σχέση έχει αυτό που μου λέτε? Σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που σας λέω είναι, σε αυτούς απαντώ. Αναφέρομαι πάντοτε στο κομμάτι της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπε ότι τέτοιο κείμενο δεν εκφράζει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας? Σας το είπε κανένας? Για να καταλάβουμε, αν ένα τέτοιο κείμενο εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι μόνο εσάς. Καταρχήν, όταν το κείμενο είναι επώνυμο. Γιατί αν εκφράζει εσάς, μπορεί να υποθέσουμε χιλιάδες πράγματα. Να ακούσουμε την απάντηση, Ελένη. Πάρτε μια τελεία. Σας κάνω μια τελεία δώρο, βάλτε. Λοιπόν. Όταν λοιπόν ένα κείμενο είναι ενυπόγραφο, εκφράζει εμένα. Αυτό είναι σαφές. Ο κύριος Παπαμίκος με φώναξε. Κάτσε να ακούσουμε απάντηση, Ελένη. Ένα λεπτό, εξήγησα ότι. Λοιπόν, λέω ότι όταν ένα κείμενο είναι υπόγραφο, και εγώ πάντοτε γράφω ενυπόγραφα, χωρίς ψευδόνυμα ούτε ανώνυμα ποτέ, όπως κάνουν διάφοροι βαλτοί τύποι του ΣΥΡΙΖΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν μπείτε στο Twitter, για παράδειγμα, και θα δείτε ότι οργιάζουν. Άρα λοιπόν εκφράζει εμένα καταρχήν. Σίγουρα εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι και τις βάσεις και διάφορους. Το κόμμα όμως εκφράζεται αυθεντικά μόνο από τον πρόεδρό του και τα επίσημα όργανα του. Κύριε Κραμιδιώτη, εγώ θέλω να κάνω. Ο κύριος Παπαμιμίκος, συζητήσαμε, του εξήγησα, μου είπε ότι ήταν στα πλαίσια ενός διαλόγου με φίλους μέσα από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου ήθιστε να εκφράζονται πιο ελευθεριακά. Μπορεί να πεις και μια κουβέντα παραπάνω όταν μιλάς με τους φίλους σου. Αυτό είναι και το θέμα έλλειψη. Εγώ λοιπόν ένα λεπτό θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάτι και μετά θα συνεχίσουμε τον κύκλο. Εγώ, κύριε Κραμιδιώτη, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι περίεργο για το. Σας παρακαλώ και εσένα. Μια ανακοίνωση για το σκηνικό και όλα αυτά. Μα βοηθήστε με να συντονίσω την κουβέντα. Όλοι έχουμε να ρωτήσουμε και όχι. Ένα λεπτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, ναι. Κάνετε μία αναφορά με εισαγωγικά και λοιπά στις σφαίρες
για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή. Για τον, πολιτικό, για τον ιδεολογικό πολιτικό αντίπαλο, και επαναλαμβάνω, εγώ δεν αναφέρομαι ποτέ στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνομαι στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ όπως αν ένα βουλευτή ή ένα τέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά με σφαίρες και έβαζε τη φράση στα εισαγωγικά, δεν θα βγαίνατε να μιλήσετε για θεωρία των δύο άκρων. Ναι, κύριε Βαγγελάτε, να σας πω τώρα κάτι. Αφού και εσείς ξέρετε καλά ελληνικά. Έτσι. Είμαστε και συνάδελφοι. Το πάλε ποτέ, έτσι. Ενώ έχετε τελειώσει νομική. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνουν τα εισαγωγικά σε μία λέξη. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνουν τα εισαγωγικά. Λοιπόν, απόλυτα με να σα πω κάτι όμω. Ακούστε. Απλώ σα διαβάζουμε με την πολιτική σα ιδιότητα. Να μην μιλάω όπω και να σα πω την ουσία του πολιτικού θέματο. Και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει. Θέλει, ακούστε με. Θέλει, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη Χρυσή Αυγή. Δεν θέλει εγώ, ο κύριος Μπαλτάκος, ο Χρήστανθος ο Λαζαρίδης, οποιοδήποτε, να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα. Βολεύει όμως το ΣΥΡΙΖΑ το να υπάρχει ισχυρή η Χρυσή Αυγή από την άλλη όχθη για να μπορούν να αλλοτροφοδοτούνται σε επιχειρήματα. Άρα εσείς πολλώνετε δηλαδή την κατάσταση από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη εσείς που είστε γιατί απευθύνομαι στη βάση της δηλαδή Χρυσής Αυγής. Είστε εσείς ο οποίος μαζί με κάποιους άλλους, εν πάση περιπτώσει, θα προσελκύσετε το κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Και όχι μόνο, θα προσελκύσουμε και κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε σίγουροι. Πες τα κοιτάξτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη, κύριε Κρανιδιώτη, σε παρακαλώ, κύριε Καλογεροπούλου. Κύριε Κρανιδιώτη, εμένα δεν μου απαντήσατε. Σας έκανα μία. Βεβαίως καταλαβαίνω αυτό ότι βεβαίως η Νέα Δημοκρατία θέλει. Συγγνώμη, ίσως στην ροή της συζήτησης. Πείτε μου, πείτε. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω απολύτως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει σίγουρα να μαζέψει τους δικούς της τουλάχιστον ψηφοφόρους που έχουν πάει στην Χρυσή Αυγή και ενδεχομένως να καλείστε να παίξετε αυτό το ρόλο. Είναι κατανοητό πολιτικά αυτό. Όμως, εγώ επιμένω, κύριε Κρανιδιώτη, και θέλω να το πείτε έτσι με το χέρι στην καρδιά. Και σαν δικηγόρος και σαν πολιτικό πρόσωπο. Είστε υπερήφανος για τη φρασιολογία αυτή που χρησιμοποιήσατε απευθυνόμενος σε κάποιους ανθρώπους. Σας λέω ότι αυτό, είστε τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας με τους φίλους μας, είστε φίλος του Πρωθυπουργού. Μιλάμε με έναν τρόπο πιο ελεύθερο.